Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε το unboxing του Poco W6, ένα tablet το οποίο το περίμενα πώς και πώς να έρθει στα χέρια μου για να το δω, γιατί ίσως κατά πάσα περίπτωση να είναι το επόμενο tablet που θα αγοράσω μετά από εξοικειωτική έρευνα που έκανα. Το συγκεκριμένο tablet φέρει Windows 8.1, τα οποία παίρνω όλες τις αναβαθμίσεις, είναι full, δεν είναι μόνο η ERP έκδοση όπως και το προηγούμενο Vero που είχαμε δει, μόνο από το συγκεκριμένο tablet, για να σας πω λίγο στα γρήγορα τι έχει. Το συγκεκριμένο tablet έρχεται με οθόνη 8,9 inches, ανάλυση 1920x1200, πάρα πολύ καλή ανάλυση, τετραπύρινος Intel Atom Quad Core επεξεργαστής στα από 1,20 και αναβαθμίζεται με Turbo Boost στα 1,83 GHz, Windows 8,1 όπως σας είπαμε το Bing. Τι άλλο έχουμε, η κάμερά του, η μπροστά είναι 2 MP, η πίσω είναι 5 MP, Wi-Fi BGN κλασικά, έχει Bluetooth, G-Sensor, GPS, επίσης έχει συνδρομή στα Windows 8 για ένα χρόνο και 2 GB RAM, σκληρό δίσκο, έχει SD, έχει 32 GB χωρητικότητα το συγκεκριμένο tablet, αναβαθμίζεται με καρτούλες SD έως 64 GB αν δεν κάνω λάθος, οπότε το συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα καλύτερα value for money. Το μόνο που ίσως να σας φανεί λίγο περίεργο, αλλά θα το δούμε πως είναι, είναι η οθόνη του που είναι 8,9 inches, δεν είναι δεκάρα. Γιατί το αντίστοιχο το Vero, το W10i που ήταν εκείνο το πολύ μεγαλύτερο, το οποίο δυστυχώς ακόμα δεν έχω καταφέρει να το πιάσω στα χέρια μου να το δω, είναι πάνω κάτω στα ίδια χαρακτηριστικά, όμως με χειρότερη οθόνη, χειρότερη μπαταρία. Του συγκεκριμένου η μπαταρία, αν δεν κάνω λάθος, είναι ή στις 6.000 ή στις 6.400 mAh. Έρχεται το συγκεκριμένο μοντέλο, είναι το μαύρο, βγαίνει σε μπλε, άσπρο, γκρι και μαύρο και σε δύο μοντέλα, 32 GB και 64 GB. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω το 32 GB στα χέρια μου. Πάμε να το ανοίξουμε να το δούμε, παιδιά. Πραγματικά περίμενα, σας λέω πώς και πώς να το δω. Ήθελα να το πιάσω γιατί. Επίσης είναι και 3G. Ξέχασα να σας πω. Το συγκεκριμένο είναι 3G, οπότε μπορούμε να βάλουμε μια καρτούλα SIM μέσα και να παίρνουμε και τηλέφωνα κανονικά. Το συγκεκριμένο θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά από το PC Lab Wind Limnos, τα οποία είχαν την ευγενική. Είχαν την ευγένεια μάλλον να μου το παραχωρήσουν για να το ανοίξω στο κανάλι. Βγαίνει στα 240 ευρώ από όσο ξέρω. Ένα πολύ καλό value για τα χρήματά του, για το τι προσφέρει. Την προηγούμενη φορά είχα δείξει το Samsung το Tab. Πραγματικά νομίζω ότι το κοντράρει και πολύ καλύτερα το συγκεκριμένο, γιατί προσφέρει full Windows εμπειρία. Πολύ περισσότερη, με πολύ μεγαλύτερη μπαταρία θα έλεγα. Πολύ καλύτερη ανάλυση οθόνης. Βέβαια, θέμα το κουτάκι το συγκεκριμένο είναι λίγο μπελαλίδικο, ώστε να ανοίξει, αλλά θα τα καταφέρω. Ωραία, τα κατάφερα. Γενικά δεν μου αρέσουν πολύ τα κουτιά που γλιστράνε τόσο πολύ, αλλά εντάξει. Αυτό εδώ είναι το tablet, παιδιά. Λοιπόν, από μία πρώτη αίσθηση, πριν να το ανοίξω, γιατί θα δείξουμε πρώτα τη συσκευασία τι έχει και μετά θα το ανοίξω, φαίνεται αρκετά στιβαρό. Αλλά θα αφήσω στην άκρη για λίγα δευτερόλεπτα να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο έρχεται με ένα χαρτάκι το οποίο μας ενημερώνει για τα Windows 8 που έχει εγκατεστημένα μέσα. Είπαμε έχει ένα χρόνο subscription στο Windows Office το 365. Τώρα, τι άλλο έχει. Έχει με ένα φορτιστή, USB φορτιστής, οπότε μπορεί να χρησιμοποιεί και για άλλες συσκευές. Ο συγκεκριμένος δίνει 0,5. Βασικά δίνει output 5 volts στα 2500 mAh. Έχουμε μία καρτούλα που μας ενημερώνει, βέβαια από τη μία είναι στα αγγλικά, από την άλλη στα κινέζικα, ότι μπορούμε να you can change the signal reception by upsetting holding the device in weak GPS network. Δηλαδή στην ουσία μας ενημερώνει ένα tip, είναι ότι όταν δεν πιάνει το GPS του συγκεκριμένο, απλά γυρίστε το στο πλάι και θα πιάσει καλύτερα. Έχουμε ένα καλώδιο το οποίο είναι micro USB σε USB που χρησιμοποιείται είτε για τη φόρτιση είτε για να το συνδέσουμε με τον υπολογιστή μας. Είναι τα κλασικά της σειράς, δεν θα το ξετυλίξω γιατί ούτως ή άλλως δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα να δούμε το μήκος του. Είναι
όπως όλα της σειράς. Και το συγκεκριμένο έρχεται με ένα OTG cable, με αυτό εδώ πέρα το καλώδιο. Τι είναι το OTG cable? Επειδή το συγκεκριμένο θα το επιστρέψω πίσω, θα σας δείξω το δικό μου OTG για να δείτε, και δεν μπορώ να το κόψω γιατί μετά κάποιος θα το βράσει, οπότε δεν μπορώ να κόψω τη συσκευασία. Το OTG cable είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ το καλώδιο είναι micro USB σε ανεστίαζε κιόλας η αγαπημένη μας κάμερα, σε θηλυκό USB, οπότε μπορούμε να συνδέσουμε σκληρούς, φλασάκια ή οτιδήποτε θέλουμε πάνω. Και αυτά ήταν όλα. Από ό,τι βλέπω δεν έχει κάποιο manual, εντυπωσιακό, γιατί συνήθως tablet αυτή τη κατηγορία έχουν σίγουρα κάποιο manual επάνω. Το συγκεκριμένο έρθει χωρίς manual. Τώρα, ό,τι να σας πω, για κάποιους είναι θετικό, για κάποιους είναι αρνητικό. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να έχω το manual σε περίπτωση που το χρειαστώ για να το ανοίξω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα πρώτα πραγματάκια. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε το tablet, έχουμε τη ζελατίνα. Θα δω αν μπορεί να δουλέψει με τη ζελατίνα για να μην τη βγάζω. Μπροστά, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε εκτός από την κάμερα και την οθόνη αυτή τη στιγμή είναι η καμερούλα του. Να σας τη γυρίσω ανάποδα για να τη δείτε. Αυτή εδώ η καμερούλα, 2 MB λήψης. Τι άλλο έχουμε? Τίποτα άλλο το ιδιαίτερο. Τα button, τα φυσικά button της, του συγκεκριμένου είναι πάνω στο... είναι αφής, δεν έχει κάποιο φυσικό κουμπί για να το πατήσουμε. Γύρω γύρω βλέπουμε ένα μεταλλικό πλαίσιο. Είναι κανονικό μέταλλο, παιδιά, δηλαδή νομίζω είναι κράμα αλουμινίου, δεν είναι πλαστικό, οπότε γύρω γύρω έχει ένα σασί το συγκεκριμένο από μέταλλο, το οποίο νομίζω είναι πολύ καλή τέτοια, δίνει αρκετά ωραία αίσθηση στο χέρι, αρκετά στιβαρό, είναι αρκετά βαρύ το συγκεκριμένο, δηλαδή δεν δίνει πλαστικούρα, είναι πραγματικά, και οι μεταλλικές επιφάνειες είναι αρκετά καλές. Από τη μία πλευρά δεν έχουμε τίποτα. Από αυτήν εδώ την πλευρά βλέπουμε τα δύο ηχεία της, αν μπορούμε να τα διακρίνουμε, τα δύο ηχεία της συσκευής. Από την πάνω πλευρά έχουμε, εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ την υποδοχή μπαίνει η SIM μας, εάν θέλουμε, είπαμε, να συνδέσουμε, να το κάνουμε 3G. Είναι και 3G πραγματικά, δηλαδή το value του είναι τρομερό. Από κάτω έχουμε την υποδοχή, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, ναι, αυτή εδώ, παιδιά, το μαυράκι είναι υποδοχή για την SD, μέχρι 64 GB αν δεν κάνω λάθος παίρνει. Έχουμε το μείωση φωνής, αύξηση φωνής στο πλήκτρο, πολύ ωραία, μεταλλικά κουμπάκια, και το on-off. Και από την άλλη πλευρά έχουμε, για να δούμε όσο γίνεται πιο καθαρά, έχουμε την υποδοχή για τη φόρτιση εδώ πέρα, γιατί για να το συνδέσουμε με τον υπολογιστή μας, και το jack για τα ακουστικά. Το συγκεκριμένο, παιδιά, στερείται HDMI σύνδεσης, θύρας. Πάμε να τα ανοίξουμε λίγο στα γρήγορα. Αρκετά λιτό θα έλεγα το συγκεκριμένο tablet, δεν έχει πολλά. Άνοιξε, φοβόμουν ότι δεν θα έχει μπαταρία, αλλά τελικά, ναι, οι συσκευές αυτές έρχονται με κάποιες φορτίσεις, οπότε για λίγο θα μπορέσετε να το δουλέψετε. Το μεταλλικό πλαίσιο, να τονίσω ότι έρχεται σε βιδωμένο με βιδούλες στο πλάι, αρκετά ωραίο touch, είναι λίγο industrial φάση και έτσι. Το πίσω μέρος, δεν σας το έδειξα, το πίσω μέρος είναι glossy, βέβαια θα αφήνει δαχτυλιές, αν και κάποια τέτοια tablet, παιδιά, συνήθως τα βάζουμε σε θήκες, δεν τα αφήνουμε έξω, γιατί εντάξει, και χαράζονται. Έχουμε το σήμα της Intel, κάποιες λεπτομέρειες, Intel Inside. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι, κάνει ακόμα το φορμάρισμά του. Λογικά θα του πάρει κάποια ώρα. Θέλει να κάνουμε τις αρχικές ρυθμίσεις. Το touch του λειτουργεί αρκετά καλά. Απλά χρειάζεται να ρυθμίσουμε πού είμαστε, χώρο και αυτά. Εγώ θα σας αφήσω για λίγο μέχρι να το ρυθμίσω και θα ξανασυνεχίσω από εκεί που το σταμάτησα. Λοιπόν, παιδιά, επειδή το συγκεκριμένο tablet έχει πολύ ψωμί μπροστά του και θα ήθελα να το χειριστώ όσο περισσότερο γίνεται για να κάνω το ψηλό review, δεν θα ήθελα να το κολλήσω έτσι όπως το βλέπω και όπως το χειρίστηκα λίγο όταν το σέταρα,
να το κολλήσω μαζί με το unboxing, γιατί θα βγει πάρα πολύ ώρα. Θα ήθελα να σας αφήσω για λίγο για το συγκεκριμένο βίντεο, να μείνουμε στο unboxing κυρίως και σε μια γρήγορη παρουσίαση. Αυτό εδώ είναι, καθώς ανοίξει κλασικά έχουμε και την επιφάνεια εργασίας μας. Λοιπόν, παιδιά, θα κάτσω να το δω λίγο πιο εξοχιστικά, γιατί μια τέτοια συσκευή θέλω να την χειριστώ όσο καλύτερα γίνεται λίγο. Και στο επόμενο βίντεο θα έχω το review αναλυτικά του τι κάνει και τι δεν κάνει η συγκεκριμένη συσκευή. Λοιπόν, παιδιά, προς το παρόν σας αφήνω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το PC Lab Wind Limnus που μου το έδωσε να το δω. Check tech now, ήμουν ο Κώστας. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας. Break it down and roll it, bitch.